Κύριε Στεφανάκη, γεια σας, καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ποιες είναι οι προσδοκίες της πανελλαδικής σύσκεψης, της συνάντησης αυτής των συνδικάτων και των συνδικαλιστών? Καταρχήν είναι καθιερωμένη τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, χιλιάδες συνδικαλιστές. Την προηγούμενη φορά είχαν ξεπεράσει τους 2.000 και φέτος από ό,τι φαίνεται θα φτάσουν σε τέτοια νούμερα οι συμμετοχές. Κοντά στις 600 συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, ξένες αντιπροσωπείες συνδικαλιστών από τη Γαλλία, την Ισπανία και από άλλες χώρες, τις ΗΠΑ. Και είναι η προσδοκία. Η προσδοκία είναι να δυναμώσει το εργατικό κίνημα, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι αγώνες μας. Διότι η εμπειρία μας, η πλούσια πείρα που μέχρι σήμερα έχουμε, είναι ότι είτε τα χρόνια της κρίσης, είτε την περίοδο της πανδημίας, είτε τώρα την υποτιθέμενη περίοδο της ανάκαμψης, την πληρώνουμε εμείς την ύφη, οι εργαζόμενοι. Τη μια μας λέγανε να βάλουμε πλάτη να ξεπεράσουμε την κρίση. Μετά μας λέγανε να βάλουμε πλάτη να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη. Μετά να κάτσουμε σπίτια μας μέσα στην πανδημία και να τα βρούμε μετά. Μετά που βγήκαμε απ' έξω ξανά τα ίδια. Όλοι οι αντεργατικοί νόμοι είναι σε ισχύ από τα μνημόνια μέχρι σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, υπάρχει ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά που μου λέτε? Υπάρχουν πολύ ισχυροί απεργιακοί αγώνες που γίνονται σε κλάδους πολύ σημαντικούς και χώρους δουλειάς, όπως είναι των ηλιμεναργατών, των οικοδόμων, των εκπαιδευτικών, των διανομέων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, των εργατών της ΛΑΡΚΟ, της Χαλκιδικής στα ορυχεία, που δείχνουν τον δρόμο ότι μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο ισχυρό κίνημα που θα τα βάλει, να το πούμε έτσι, με το σύνολο της αντιλαϊκής και αντιεργατικής πολιτικής. Κύριε Στεφανάκη, και αυτό μπορεί να εκφραστεί και σε αυτή τη σύσκεψη, αυτό θέλουμε. 9 με 10 του Νοέμβρη, έτσι. Σε 9 με 10 του Νοέμβρη τη σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ, με κύριο στόχο να περάσουμε, αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα, στην αντεπίθεση. Με βάση το ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τις ζωές μας. Υπάρχει, και όχι τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών υπάρχει ομήλων. Υπάρχει μια νοοτροπία, μια αντίληψη μιας αποστράτευσης, μιας απάθειας, μιας αδιαφορίας, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή την νοοτροπία πώς την αντιμετωπίζετε εσείς? Την αντιμετωπίζουμε καταρχήν με τις ελπιδοφόρους αγώνες που γίνανε ενάντια στο έγκλημα Σατέμπη, όπου εκατομμύρια κόσμο μετά το κάλεσμα των συνδικάτων συμμετείχε σε τεράστιες κινητοποιήσεις. Ακόμα και με την μη συμμετοχή, να το πούμε έτσι, της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Εκεί υπήρξε ένα τραγικό γεγονός όμως. Ευρύτερα? Προφανώς. Ευρύτερα υπάρχει το τραγικό γεγονός ότι έχουμε τουλάχιστον ένα νεκρό ανά δύο μέρες σε χώρους δουλειάς, που με βάση αυτό ξεσπάσανε πολύ σημαντικοί αγώνες με κατακτήσεις όπως τους εργάτες της Κόσκο, μεταλλεργάτες στα ναυπηγεία. Έχουμε το τραγικό γεγονός ότι χιλιάδες εργαζόμενοι σήμερα δεν τα βγάζουν πέρα, κάνουν δύο και τρεις δουλειές, δουλεύουν 10 ώρες κάθε μέρα για να μπορέσουν να έχουν ένα μεροκάματο για την οικογένειά τους και βγαίνουν στον δρόμο, οργανώνονται με μαζικό τρόπο, να το πούμε, και μαχητικό. Και αυτό είναι το ζητούμενο, πώς αυτά θα δέσουν, πώς θα συνδεθούν, ώστε να γίνει ένα μεγάλο πανεργατικό ποτάμι. Άρα μου λέτε ότι υπάρχει ανταπόκριση του κόσμου για συμμετοχή, για αγώνα, διεκδίκηση? Υπάρχει ανταπόκριση? Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει πολύ μαζική συμμετοχή στα σωματεία τα οποία οργανώνουν κινητοποιήσεις γενικές, είναι ζωντανά, αποτελούν πραγματικό αποκούμπι, μέρος και συνάντηση, συζήτηση, προβληματισμού. Υπάρχουν βέβαια και τα σωματεία και οι ομοσπονδίες. Δεν υπάρχει όμως μια αντίφαση, ο κόσμος να υποφέρει και παρόλα αυτά να μην αντιδρά ή να μην αντιδρά όσο πραγματικά θα θέλατε εσείς να αντιδράς? Δεν είναι μια αντίφαση αυτό? Προφανώς είναι μια αντίφαση η οποία πρέπει να ξεπεραστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο της συζήτησης. Και γι' αυτό καλούμε όλα τα σωματεία τα οποία βρίσκονται σε αυτή την αναζήτηση, σε αυτόν τον προβληματισμό, να συναντηθούμε σε αυτή τη μεγάλη σύσκεψη που θα έχει αυτό το αντικείμενο ακριβώς και να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο δυναμικούς αγώνες στο επόμενο διάστημα, στην αντεπίθεση που λέμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αυτό το βασικό. Γιατί στις διαπιστώσεις προφανώς θα υπάρχει μεγάλη συμφωνία και με πολλούς ανθρώπους που μπορεί να ξεκινάνε από άλλη επιχειρία ή άλλη οπτική. Στην πράξη είναι το θέμα τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ζήσαμε κυβερνήσεις τεχνοκρατικές, ζήσαμε αριστερές, ζήσαμε
συμμαχίες κομμάτων, ζήσαμε μνημόνια, όλα τα ζήσαμε. Το ζητούμενο είναι ότι αν δεν παλέψουν οι εργαζόμενοι με τα σωματεία τους να έχουν κατακτήσεις και τουλάχιστον να προχωρήσουν σε μια προοπτική τόσο ώστε να αλλάξει ριζικά η κατάσταση, δεν θα αλλάξει ποτέ. Κύριε Στεφανάκη, θέρμα σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην σύσκεψη. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να έχετε θετικά αποτελέσματα.